Καλημέρα, σήμερα θα κάνουμε vlog. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχω κανονίσει να κάνω ένα μακιγιάζ, αλλά θα είναι έκπληξη, οπότε θα δείτε το πριν και το μετά τώρα στο vlog. Θα πάω για καφέ με κάποιους φίλους μου. Έχουμε το πάρτι της Google το βράδυ. Θα προσπαθήσω να σας πάρω μαζί μου και να τραβήξω κάποια πλάνα και από εκεί να δείτε πώς είναι. Και αύριο είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί θα στηρώσω τη Λέια. Έχω πάρα πολύ άγχος. Δεν ξέρω εάν το έχει καταλάβει ότι αύριο θα κάνει εγχείρηση ή όχι. Πάντως είναι σχετικά ήρεμη. Οχ, τι έγινε? Δεν πρόλαβα να πω ότι είσαι ήρεμη. Πετάχτηκες. Τι είναι, κοπελάρα μου? Τι έχεις? Κάναμε τη βόλτα μας. Ναι, κάναμε τη βόλτα μας. Και τώρα θα χαλαρώσουμε. Θα κάνουμε μοντάζ και θα καθαρίσουμε λίγο το σπίτι. Εγώ δηλαδή, γιατί εσύ θα είσαι στο κρεβάτι. Σκυλίσια ζωή. Τι μυρίζεις? Μη μου πεις ότι μυρίζεις φαγητά από το ψυγείο, με κλειστή την πόρτα. Τι είναι, καμαράκι μου? Τι είναι, χαρούμενο μου πλάσμα? Πού είσαι, κουκλή μου? Δεν έχει και πολύ καλό καιρό σήμερα, έχει πάρα πολύ συννεφιά. Οπότε έπρεπε να αλλάξω τις λάμπες, δηλαδή έβαλα εδώ πέρα, αντί για ζεστή λάμπα όπως έχω εδώ, ζεστό φως, έβαλα ψυχρό. Γιατί μάλλον θα κάτσω σε αυτή τη γωνιά που είναι και έτσι όμορφη χριστουγεννιάτικη. Θα βγάλω το τραπέζι από τη μέση και θα κάνουμε εκεί το βίντεο για να δείχνει έτσι πιο όμορφο. Το μακιγιάζ που μου έκανε η Ελένη είναι αυτό εδώ. Μη μου το γλύψεις, Λέια. Οπότε σε λίγο θα πάω για καφέ και μετά θα πάω στο πάρτι της Google. Ναι, αγάπη μου, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, ναι, φωνή μου. Ναι, κουκλή μου. Τι είναι, θέλεις εσύ να έχεις όλη την προσοχή? Εσύ, κοπέλα μου, μόνο εσύ. Μόνο εσύ υπάρχεις για μένα, ναι. Οπότε μου έκανε και τα μαλλιά και θα βάλω αυτό το φόρεμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό, άμα δεν μας το φάει η Λέια. Μέχρι να ζήσει για το πάρτι αυτό το φόρεμα θα δούμε. Από κάτω φοράω ακόμα παντόφλες, οπότε θα βάλω λογικά καλσόν και η Ελένη μπορεί να βάλω, όπα, γόβες, αλλά εγώ δεν ξέρω, θα πέσω με τις γόβες. Θα δούμε, μπορεί να τις πάρω μαζί μου και να τις βάλω εκεί στο event. Γυρίσαμε το μακιγιάζ, μας πήρε αρκετή ώρα, αλλά βγήκε πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι τέλειο, τέλειο απλά. Κραγιονάρα. Είναι το 07 από τα κραγιόν ματ της Golden Rose. Και ναι, μου άρεσε πάρα πολύ και το μαλλί που μου έκανε. Και η Λέα ήταν εδώ και μας ήταν παρέα. Ναι. Και ήταν πολύ ήσυχο και καλό κορίτσι. Εντάξει, πήγε να ρίξει το τρίποδο κάνα δύο φορές, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, πες, είμαι μεγάλο κορίτσι, τι να κάνω κι εγώ, πού να πάω, πού να πάω όλο αυτό το κορμί. Έχει κάτι πάνω στο χαλί τώρα, ενώ ξέρει ότι απαγορεύεται. Έχει χάρη που αύριο θα κάνεις εγχείρηση και σ' αφήνω. Κακομαθημένο σκυλάκι, κακομαθημένο σκυλάκι. Πού θα πάει η μαμά σήμερα, θα λείπει? Θα έρθει όμως σύντομα. Γιατί αύριο έχουμε δύσκολη μέρα, ε! Ναι, κοπέλα μου, ναι. Τι? Τι? Γιατί ανάσα σου μυρίζει ψαρίλα ενώ δεν έχεις φάει ψάρι? Τι περίεργο που είναι αυτό! Τι είναι, βρε! Ναι, σ' αγαπάω, ναι, πολύ σ' αγαπάω. Πολύ σ' αγαπάω, πολύ σε λατρεύω. Κοίτα εδώ τρίχα. Άνετα φτιάχνεις μαξιλάρι. Δείτε πως κοντά τα βρύδια της. Τρελαίνομαι. Μόλις έφυγα από τον καφέ και τώρα πάμε στον Γκάζι. Ελπίζω να μην αργήσουμε, γιατί δεν ξέρω τι κίνηση έχει. Είναι Πέμπτη, είναι καθημερινή. Αλλά ο κόσμος είναι όλος έξω από ό,τι βλέπω. Οπότε για να δούμε.
Εδώ πέρα μαζί με άλλους business συναδέλφους πίνω καρτού. Όπως βλέπετε είμαστε ένα δεμένο κομπλίδι. Είμαι επιτέλους σπίτι. Τρελό το σημερινό πάρτι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ξέχασα να σας πω ότι μας δώσανε και μια σακουλίτσα με το Android πάνω. Είναι μια κάλτσα. Αυτή εδώ. Και την εκτυπώσαν εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τη βάλω σίγουρα στη διακόσμηση του σπιτιού μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Google που με κάλεσε. Γνώρισα και κάποιους ανθρώπους από την Digital Minds. Είναι το network στο οποίο είμαι στο YouTube. Γνώρισα επιτέλους από κοντά τη Χριστιάνα, το Μάνο, την Ιωάννα, τη Βασιλική, τον Τζέρεμι, πολλούς ανθρώπους από την Digital Minds με τους οποίους μιλούσαμε email τόσο καιρό και επιτέλους είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά. Είδα τους ονειράμα live, δεν τους είχα ξαναδεί ποτέ. Όλα αυτά σήμερα σε ένα μόνο πάρτι ήταν υπέροχα. Περάσαμε πραγματικά super. Μακάρι να τα κάνουμε αυτά έτσι πιο συχνά. Δενόμαστε πολύ περισσότερο σαν community, πιστεύω. Οπότε αυτά για σήμερα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς περάσατε εσείς την ημέρα σας και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο vlog. Φιλιά!